φίλες και φίλοι, απόψε έχουμε μία έκτακτη εκπομπή λόγω των εκλογών. Είναι η εκπομπή Ελληνική Παλμή. Είπαμε, πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι πολύ υποψήφιοι. Θα σας κρατήσουμε μία ώρα και κάτι συντροφιά. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλες και σε όλους, στην Κρήτη μας όπως πάντα, στην Πελοπόννησο και φυσικά στην Αθήνα, στην πρωτεύουσά μας, στην οποία βρίσκεται και ο μεγάλος πληθυσμός της χώρας. Καλησπέρα λοιπόν και στην κεντρική Ελλάδα και στη Μακεδονία μας και φυσικά στα πανέμορφα νησιά μας. Και βέβαια, όπως λέμε πάντα από την εκπομπή μας εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι εδώ, αλλά οι Έλληνες είναι παντού. Την καλησπέρα μας λοιπόν και στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, γιατί και εμείς εδώ από την συχνότητα του CNG ακουγόμαστε παντού. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και πολλά φιλιά στη μεγάλη ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών που πάντα είναι κοντά μας μέσω του σταθμού που μας ακούνε. Απόψε κοντά μας θα είναι καλεσμένη υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Άρη Σπυριωτόπουλου, η κυρία Ζέτα Μπέλου. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας με το σήμα της εκπομπής, να την καλησπερίσουμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά για λίγο παραπάνω από μία ώρα, συζητώντας τα πολιτικά δρόμενα της χώρας όπως πάντα και τα προβλήματα του Δήμου Αθηναίων. Μια και η φίλη μας η κυρία Μπέλου, όπως είπα και πριν, κατεβαίνει υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Άρη Σπυλιωτόπουλου. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε στην εκπομπή. Απόψε είναι κοντά μας η κυρία Ζέτα Μπέλου σε μια έκτακτη εκπομπή λόγω των εκλογών. Θα έχουμε και αύριο γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι, θα ανακοινώσουμε αργότερα μία καλεσμένη. Έχουμε απανωτές εκπομπές, είναι πολύ υποψήφιοι. Αύριο θα έχουμε μία υποψήφια ευρωβουλευτή. Χθες είχαμε μία υποψήφια δημοτικό σύμβουλο με τον κύριο Καπερνάρο και σήμερα, όπως είπα και πριν λίγο, έχουμε την κυρία Ζέτα Μπέλου καλεσμένη, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κυρία Μπέλου. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Απόψε θα πούμε πολλά. Να ξέρετε ότι εκτός από την Αθήνα μας, βέβαια, που είναι και ο μεγάλος ο πληθυσμός και που σας ενδιαφέρει και άμεσα λόγω του Δήμου, ότι επειδή είναι ιντερνετικός ο σταθμός, ακούγεται σε όλο τον κόσμο και να είστε καλά. Και έχουμε και πολύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες. Πολλοί Έλληνες εκεί.
στους ομογενείς μας, οι οποίοι μου στέλνουν πολλές φορές μηνύματα και ρωτάνε, ενδιαφέρονται το τι γίνεται, δείχνουν ένα ενδιαφέρον και εγώ ποτέ δεν τους ξεχνάμε από εδώ πέρα, γιατί θα ξαναπείτε την καλησπέρα, γιατί είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το παθαίνει αυτό συχνά η κονσόλα από την αρχή, γιατί δεν ακουστήκατε. Και στους ακροατές μας όλους, η κυρία Ζεταμπέλου λοιπόν σας καλησπέρισε πριν, αλλά δεν ακούστηκε γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα, ακουγόμουν μόνο εγώ. Βέβαια είναι κυρία Μπέλου μια μικρή Ελλάδα και εκεί πέρα. Είναι πολύ, είναι ένα εκατομμύριο κόσμος. Είναι περισσότερο Έλληνες, είναι πολλοί από αυτούς έχουν πετύχει και θεωρείται η ελληνική μειονότητα της Αμερικής από τις πιο ισχυρές, όπως ξέρετε. Φανταστείτε ότι εκεί είναι από όλες τις χώρες του κόσμου και εμείς θεωρούμαστε από τις πιο ισχυρές. Αλλά αυτό που μας συγκινεί και δεν τους ξεχνάμε, για να αλλάξουμε την κουβέντα μια και φέραμε το θέμα της ομογένειας, είναι ότι το ενδιαφέρον που δείχνουν και ότι και αυτοί ασχολούνται με την πατρίδα. Μάλιστα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε και πάλι στην εκπομπή Ελληνική Παλμή μετά την ολικόλεπτη διακοπή. Απόψε καλεσμένη μας είναι, είπαμε καλησπέρα πριν, η κυρία Ζεταμπέλου, αλλά αν και είναι στη Νέα Δημοκρατία αρκετά χρόνια από ό,τι ξέρω, εγώ θα πω την κακία μου, γιατί είχαμε μια εκπομπή, κάνω και μια εκπομπή πιο μουσική έτσι για να σπάω την πολιτική μονοτονία, μια και ασχολούμαι με τα πολιτικά ως δημοσιογράφος, κάνω και μια εκπομπή με μια συνάδελφο, την Λίνα του Μανολοπούλου, πιο μουσική, και εκεί αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη έτσι σαν αστείο κάτι, και έχουμε πρόβλημα με τα μικρόφωνα και δεν το κάνω πλάκα. Πριν δηλαδή, γι' αυτό το λέω και στην κυρία Μπέλου, αν και Νέα Δημοκρατία, να μην το παρεξηγήσει, ότι μίλησε, δεν ακούστηκε, υπήρχαν διακοπές και μου το έλεγε για πλάκα η φίλη μου η Λίνα, και τελικά δεν την πίστευα, και τελικά έχουμε προβλήματα στα μηχανήματα. Δηλαδή δεν μπορώ, είναι ζωντανή η εκπομπή πάντα, θετική, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη, και συμβαίνουν περίεργα πράγματα με τα μηχανήματα και θα αρχίσω να γίνομαι προληπτικός και εγώ έτσι για να χαριτολογήσω. Λοιπόν, θέλω, αγαπητή Ζέτα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στο ελληνικό, το κάνουμε με τους καλεσμένους, βέβαια, εννοείται, ναι. Λοιπόν, αγαπητή Ζέτα, θέλω να ξεκινήσουμε να μας κάνεις μία τοποθέτηση με κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο το τελευταίο καιρό, έναν κόσμο προβληματισμένο, έναν κόσμο που δεν συμμετέχει στις εκλογές όπως άλλες φορές. Βλέπουμε ότι πλησιάζουμε σε πολλαπλές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, και στην ουσία ασχολούνται μόνο οι κομματικοί μηχανισμοί, οι πυρήνες. Σε σχέση, εσύ είσαι και πιο παλιά, έχεις μια εμπειρία από εκλογές με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που γινόταν, υπήρχε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αποστροφή λοιπόν του κόσμου στο πολιτικό σύστημα, πρώτον αυτόν, και δεύτερον το μνημόνιο, η οικονομική κρίση και όλα αυτά, η έξοδος στις αγορές που θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης, όπως η ίδια η κυβέρνηση το λέει, δεν το λέω εγώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει άλλα, και όλα αυτά θέλω να μας πεις τη δική σου άποψη, εάν πιστεύεις ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο, αν πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πιστεύεις ότι θα ξεφύγουμε από όλη αυτή την οικονομική κρίση, γιατί αυτό απασχολεί τους πολίτες και γι' αυτό ψηφίζουν τα κόμματα. Ή αν υπάρχει πρόβλημα, ή αν θα συνεχιστεί το πρόβλημα αυτό, έτσι που βέβαια συνέβη και σε άλλες χώρες, αλλά μιλάμε για εμάς τώρα. Είναι γεγονός ότι από το 2008 και μετά η Ελλάδα ζει μια περίεργη κατάσταση.
πολλοί κόσμος νομίζει ότι ήρθαν τα πάνω κάτω. Και όντως ήρθαν τα πάνω κάτω. Ζούμε μια κατάσταση που ποτέ δεν την είχαμε ζήσει, δεν τη γνωρίζαμε και μας ήρθε λίγο απότομα. Ο κόσμος έχασε ένα μεγάλο μέρος από το μισθό του, ένα μεγάλο μέρος από τη σύνταξή του, ένα μεγάλο μέρος από τα εισοδήματα που προέρχονταν πιθανώς από ενίκεια ή οποιασδήποτε άλλες πηγές. Και έχει βγει λίγο από τα νερά, το όχι λίγο πολύ. Όντως ήρθαν τα πάνω κάτω. Ας ελπίσουμε ότι τον τελευταίο καιρό και με τις ανακοινώσεις και με τις δηλώσεις της κυβέρνησης που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εργάζεται, εργάστηκε πάρα πολύ καλά και εργάζεται πολύ καλά, τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν, ξεκινώντας από τις τράπεζες, ξεκινώντας από οποιαδήποτε άλλα, από μνημόνια και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θα πάμε καλά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά. Διότι χωρίς αισιοδοξία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, είχαμε τεχνικά προβλήματα. Ήταν ο τεχνικός εδώ πέρα, μας διέκοψε. Δυστυχώς δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι και Τρίτη και 13 σήμερα. Αναφέραμε και τον κύριο Μητσοτάκη προηγουμένως στη Λίνα, έτσι, όχι σε πολιτικό σχόλιο. Για πλάκα, και είδατε, είναι ζωντανή εκπομπή, είδατε τι έχει συμβεί με τα μάτια σας. Εγώ θέλω να θεωρώ ότι είναι γούρικη Τρίτη και 13. Γούρικη προληπτική για τον πολύ κόσμο. Γούρικη, ναι, για τον πολύ κόσμο. Αλλά αν πάμε έτσι μυρολατρικά. Ναι, αλλά είχαμε τεχνικά προβλήματα πρωτοφανή. Για άλλες φορές έχουμε, αλλά διορθώνοντας το λεπτό. Σταματήσαν να δουλεύουν τα τρία μικρόφωνα. Έχουμε τρία μικρόφωνα. Έτσι, μιλούσαμε με το ένα, μετά ξανά έγινε διακοπή. Εντάξει, είναι ζωντανή η εκπομπή βέβαια. Χάσαμε τον ιρμό της κουβέντας. Εσείς βέβαια αναφερθήκατε στη ζωντανή ροή του προγράμματος, γιατί αυτό βγαίνει και στη μαγνητοσκόπηση στο διαδίκτυο αργότερα, αλλά στη ζωντανή ροή που ακούνε οι ακροατές μας, ίσως λίγο μπερδευτήκανε με τις διακοπές. Είπατε, εγώ άκουσα πολύ ωραία πράγματα. Εντάχει, ξαναπείτε και την πολιτική κατάσταση εντάχει, πιο σύντομα. Για να μην κουράσουμε όσους ακούσανε πάλι. Ναι. Να πω ότι τα τελευταία χρόνια ζούμε μια περίεργη κατάσταση, μια πρωτοφανή κατάσταση για όλους τους Έλληνες, που όπως λέει ο κόσμος ήρθαν τα πάνω κάτω. Από το 2008 ζούμε μια κατάσταση που δεν την είχαμε ζήσει, δεν τη γνωρίζαμε και μας ήρθε τόσο απότομα και γι' αυτό ο κόσμος αρχίζει να τρελαίνεται, σου λέει τι γίνεται. Έχασαν ένα μεγάλο μέρος από το μισθό τους, ένα μεγάλο μέρος από τη σύνταξή τους, έχασαν από άλλα εισοδήματα που πιθανώς ήταν ενίκια ή άλλες πηγές εισοδήματος και όλα αυτά τους έκαναν να προβληματίζονται στο μέγιστο βαθμό. Λόγω του μνημονίου, ναι. Λόγω του μνημονίου. Στο οποίο είχε γίνει και, αν θυμάσαι πολύ καλά, μια κόντρα τότε, αν έπρεπε να μπούμε ή όχι στο μνημόνιο. Ναι, τότε που ήταν, μας έβαλε ο κύριος Παπανδρέου. Πολύ ήταν κακό προηγούμενο. Εγώ θυμάμαι μία περίπτωση να μιλήσω για τον κύριο Παπανδρέου. Στην αρχή έλεγε ότι δεν πρέπει να μπούμε στο μνημόνιο κλπ. Πριν από χρόνια. Όταν λεφτά υπάρχουν, ναι, ότι δεν πρέπει να μπούμε στο μνημόνιο κλπ. Μετά από το ταξίδι που έκανε στην Αμερική, επιστρέφοντας, αν θυμόσαστε καλά και θυμούνται νομίζω όλοι οι Έλληνες, που είπαν ότι πρέπει να μπούμε, είναι επιτακτική ανάγκη. Άρα, να μπούμε στο μνημόνιο. Λεφτά υπάρχουν ήταν μύθος. Αυτό εκεί, μόνο στο αυτό διαψεύστηκε. Ήταν μύθος. Δεν μπορεί να λέω ότι λεφτά υπάρχουν και μετά να ζητάμε. Ναι. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι μας κορόιδεψε. Μας κορόιδεψε. Αλλά από εκεί και πέρα μετά, που ανέλαβε κάποια στιγμή και μετά η Νέα Δημοκρατία, κάθισε το Πασόκ, έπεσε λόγω του μνημονίου. Λόγω του μνημονίου. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, καινούργιο αρχηγό, μετά τον Καραμαλή. Καινούργιο αρχηγό. Στα δύσκολα όμως. Με πολλά προβλήματα, στα δύσκολα. Δηλαδή έπεσαν κατευθείαν στα βαθιά. Δούλεψαν και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση και το αποτέλεσμα αρχίζει και φαίνεται. Ήδη βγαίνουμε στις αγορές, ήδη οι τράπεζες θα αρχίσουν να κινούνται και ήδη οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες και όλοι οι Έλληνες νομίζω ότι θα μπουν σε ένα καλό δρόμο σιγά σιγά. Ελπίζουμε τουλάχιστον και αισιοδοξούμε. Μάλιστα, είστε αισιόδοξοι λοιπόν. Απλά εγώ θα πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λέει τα αντίθετα, ότι δεν. Η κυβέρνηση τον κατηγορεί ότι η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην καταστροφή. Εξάλλου αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνει όμως φοδρή επίθεση ότι
Δεν υπάρχει σωτηρία με τον τρόπο που βαδίζει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά υπάρχει σωτηρία με τι. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι. Ναι. Απαντήστε το ΣΥΡΙΖΑ, να σα πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ, σαν αντιπολίτευση, πρέπει να λέει τα αντίθετα από ό,τι κάνει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά καμιά φορά όταν η χώρα δεν έχει, βουλιάζει, δεν έχει βλέμμα αισιοδοξία καταρχήν. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βλέμμα αισιοδοξία. Που ενώ η κυβέρνηση, η εργασία που κάνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι μας οδηγεί στην αισιοδοξία. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει έτσι, όχι ολικιά επαναφορά, αλλά θα γίνουν βήματα προς τα πάνω? Ναι, ή απλώς σταδιακά, θα μείνουμε σταθεροί εδώ, δεν θα πέσουμε πιο κάτω? Μα δεν πρέπει να πέσουμε. Πού να πάμε πιο κάτω? Αυτό λέω. Πού να πάμε πιο κάτω? Διαφορετικό το να μείνουμε σταθεροί, να μην πάμε πιο κάτω, με το να γίνουν βήματα προς τα πάνω. Θα γίνουν αυτά τα βήματα προς τα πάνω. Εγώ, τα βλέπω σταθερά, σταθερά, μπορεί να είναι αργά, αλλά θα είναι σταθερά. Γι' αυτό ποντάρω στην αισιοδοξία. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα γίνουν, ότι θα είναι γίνουν. Σε καλό δρόμο? Θα γίνουν, μα ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Ήδη έχουν αρχίσει. Ας μην θέλουν πολύ να το βλέπουν όπως το ΣΥΡΙΖ και κάποιοι άλλοι. Μετά υπάρχει πτώση των κομμάτων, των ποσοστών. Είναι προφανή η πτώση. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα καινούργια. 42 κόμματα, ο κόσμος σκόρπισε τελείως. Αυτό σημαίνει ότι είναι και προβληματισμένος ο κόσμος. Δεν δίνει δηλαδή. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, εγώ θεωρώ προσωπικά και το έχω πει ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης, έστω και αν βγει πίσω μία μονάδα ή δύο, ή αν είναι μπροστά μου. Γιατί μπορεί να είναι και μπροστά, είναι βάσει των δημοσκοπήσεων. Είναι στόριο. Ναι, ακριβώς. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει μία διαφορά μικρή της μίας μονάδας, με τόση φθορά λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης και αποτυχία της όποιας αντιπολίτευσης, σε οποία με αυτές τις συνθήκες, όποια και να ήταν αντιπολίτευση, έπρεπε να είναι 10 μονάδες μπροστά. Άρα λοιπόν δείχνει μία αντοχή, θα έλεγα, η κυβέρνηση. Και αντοχή, και ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει, ότι πάμε καλύτερα, όλο και καλύτερα θα πάμε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε κατάσταση καλή, αλλά βλέπουμε το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον. Ναι. Αλλά συμφωνείτε ότι η κατάσταση θέλει βελτίωση. Δεν είναι. Θέλει βελτίωση. Δεν μπορούμε ούτε να πανηγυρίζουμε, Όχι. Όχι, δεν είπα τέτοιο. Είπα να είμαστε αισιόδοξοι χωρίς πανηγυρισμούς. Τι είδαμε για να έχουμε πανηγυρισμούς? Απλώς βλέπουμε την προοπτική. Ακόμα δεν βλέπουμε πραγματικότητα. Δηλαδή δεν ήρθανε ούτε χρήματα στη δική σου τσέπη, Στέλιο, ούτε στη δική μου τσέπη ήρθαν χρήματα αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος προβληματίζεται πώς θα πληρώσει όλους τους φόρους, τα χαράτσια, τα χάπια, πολύ αυτά. Σωστά είναι αυτά που λέτε, γιατί μεταφέρεται τις απόψεις της κοινωνίας. Ακριβώς. Και μα είμαι μες στην κοινωνία, ζω μες στην κοινωνία. Δεν είναι ένας ξύλινος πολιτικός λόγος, όπως συνηθίζουν κάποιοι άλλοι. Είναι ένας μα ζω την πραγματικότητα, διότι είμαι επαγγελματίας κι εγώ και ξέρω από τους πελάτες μου που δεν έχουν να πληρώσουν. Μια και αναφερθήκατε στο επαγγελματίας, να πούμε και δύο λόγια για να ξέρουν και οι ακροατές. Είστε, με τι ασχολείστε επαγγελματικά? Είμαι καθηγήτρια, έχω φροντιστήρια ξένων γλωσσών πολλά χρόνια και αυτό σημαίνει ότι είμαι σε επαφή πολλά χρόνια με παιδιά, με γονείς, με οικογένειες, με τον κοσμο, με την κοινωνία, με την καθημερινότητα. Με πολλές ηλικίες, με την καθημερινότητα. Ναι. Και γι' αυτό με απασχολούν οι ηλικίες, οι δύο κυρίως ηλικίες, οι μικρές ηλικίες και οι μεγάλες ηλικίες. Διότι η παραγωγική ηλικία κάτι θα κάνει, θα ψάξει, θα βρει. Και δουλειά θα βρει και κάτι. Η παραγωγική ηλικία, η παραγωγική μιλάμε, μιλάμε 30, 40, 45 εκεί. Ναι, είναι μια παραγωγική. Οι πιο νέοι, όταν είναι 18 ετών. Και οι πιο μεγάλοι έχουν πρόβλημα. Και οι πιο μεγάλοι και οι μεγάλοι σε ηλικία έχουν πρόβλημα, βεβαίως. Έχουν πρόβλημα με την υγεία τους, έχουν πρόβλημα με τη σύνταξή τους. Λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ακριβώς, γενικώς, ναι. Δεν υπάρχουν δουλειές. Έτσι, δεν υπάρχουν δουλειές. Αναγκάζονται οι μεγάλοι να βοηθούν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι και η σύνταξη των μεγάλων έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί, βέβαια. Ναι. Τα παιδιά τους είτε έχουν απολυθεί από τις δουλειές τους, είτε έχουν χάσει τη δουλειά τους, οτιδήποτε λοιπόν, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, είστε καθηγήτρια και έχετε και επιχειρηματίες με τα φροντιστήρια. Με τα φροντιστήρια, είστε ναι. Στον χώρο της εκπαίδευσης, κατά κάποιο Ακριβώς. τρόπο. Ακριβώς, ναι. Πείτε μας, κατεβαίνετε για πρώτη φορά γενικά στα πολιτικά δρόμενα? Όχι. Υποψήφια δημοτικός σύμβουλος. Πότε ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με την πολιτική και ως τι? Με την πολιτική ασχολήθηκα πρώτη φορά το 2002.
Το 2002. Από εκεί και μετά, ναι, είχα επανειλημμένες. Στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Στον χώρο πάντα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, πάντα. Εγώ δεν είμαι νεμαστρόβιλος. Ναι. Είμαι σταθερά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν υποψήφια δημοτική σύμβουλος, νομαρχιακή σύμβουλος και στις βουλευτικές εκλογές, σε εθνικές εκλογές. Λοιπόν, και κατέβηκα λοιπόν και βουλευτής. Έχω την εμπειρία όλων των εκλογών από εκεί και μετά. Υποψήφια βουλευτής, ποια περίοδο κατεβήκατε? Υποψήφια βουλευτής κατέβηκα πριν... Ποιος ήταν, ο κύριος Καραμαλής? Ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Ήσασταν λοιπόν, ναι, όπως κάθεσε και πολλά χρόνια. Ναι, ήταν ναι, και πρωθυπουργός ναι, και αρχηγός. Ναι. Και τώρα αποφασίσατε να κατέβετε... Αποφάσισα να κατέβω γιατί βλέπω ότι πρέπει να κάνουμε την Αθήνα που αγαπάμε. Με τον κύριο Σπιλιοτόπουλο. Με τον κύριο Σπιλιοτόπουλο, με το Αθήνα Μπορείς, για το Δήμο της Αθήνας, υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Και αυτό γιατί, από την αγάπη μου και για τη γειτονιά μου και για την Αθήνα είστε γενικότερα. Είστε λοιπόν και κάτοικος Αθηνών. Βέβαια κάτοικος Αθηνών και μάλιστα κάτοικος του κέντρου των Αθηνών. Το κέντρο των Αθηνών. Το κέντρο το οποίο πάσχει ιδιαίτερα. Και αγαπάτε την Αθήνα και τη ζείτε κιόλας. Αγαπάω και την περπατάω την Αθήνα. Και τη ζείτε λόγω που ζω τον κόσμο, ακριβώς. Ζω τον κόσμο. Ζω τη μικρή ηλικία, ζω τη μεσαία ηλικία, ζω τη μεγάλη ηλικία. Ζω την καθημερινότητα, περπατάω στον δρόμο. Και βλέπω τα προβλήματα. Μάλιστα. Να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Τώρα που ηρεμήσαμε και το πρόγραμμα κινείται εντάξει, κανονικά. Το τεχνικό επιτέλους. Πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, είναι έκτακτη εκπομπή απόψε. Η εκπομπή μας είναι κάθε Δευτέρα 10 με 12. Λόγω εκλογών έχουμε έκτακτη εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε μετά τη μικρή διακοπή. Είναι η εκπομπή Ελληνική Παλμή στα μικρόφωνα του σταθμού Στέλιος Κουμαντάκης. Απόψε είναι κοντά μας η κυρία Ζέτα Μπέλου. Έχουμε μιλήσει ήδη για τη γενική πολιτική κατάσταση. Έχουμε προχωρήσει στο στάτου Δήμου Αθηναίων, στον οποίο Δήμο Αθηναίων, όπως είπαμε και πριν, είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του Άρη Σπιλιοτόπουλου. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα πριν. Κοίτα. Έχουν τρελαθεί τα μηχανήματα, φίλες και φίλοι. Τρέχει μόνο του το ίντερνετ. Δεν ξέρουμε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε παρόλο τα τεχνικά προβλήματα που γίνονται σήμερα, Τρίτη και 13 και Γούρικο. Και να πω το... να συνεχίσω την κουβέντα και να πω πώς, τι γνώμη έχετε καταρχήν να ξεκινήσω για τον Άρη Σπιλιοτόπουλο ως πολιτικός υποψήφιο δήμαρχο, γιατί κατεβαίνετε κοντά του. Κοντά του κατεβαίνω. Ο Άρης Σπιλιοτόπουλος είναι ένας δοκιμασμένος πολιτικός. Ναι. Είναι πολλά χρόνια στην πολιτική. Έχει θητεύσει σε υπουργεία και νομίζω ότι έχει μια μεγάλη εμπειρία. Αυτή την εμπειρία του, σύν την επιθυμία του να φτιάξει την Αθήνα, νομίζω θα τη χρησιμοποιήσει, θα τα χρησιμοποιήσει αυτά για να κάνουμε μια Αθήνα καλύτερη. Γιατί έχουμε διαλέξει να μένουμε εδώ, αγαπάμε την Αθήνα. Αλλά μας αξίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Δηλαδή, με τον κύριο Σπιλιοτόπουλο πιστεύετε ότι μπορεί να... Ναι, γιατί βλέπω ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλους, σε σχέση με τους άλλους. Συνυποψήφιους που έχει, τους αντιπάλους βέβαια, έτσι. Κοιτάξτε, για ορισμένους δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως για τον κύριο Κακλαμάνη, γνωρίζω για τον κύριο Καμίνη, που ήδη θήτευσαν στο Δήμο της Αθήνας. Ο κύριος Κακλαμάνης είχε μια καλή θητεία, εντάξει. Τώρα βρισκόμαστε απέναντι όμως. Ναι, βρισκόμαστε, εντάξει, το απέναντι είναι σχετικό. Σχετικό, στην ίδια παράταξη βέβαια. Γιατί και διαγράφηκε από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, διαγράφηκε, αλλά δεν... Ναι, όχι, δεν με δυσκολεύεται προέρχεται καθόλου. Προέρχεται από εκεί, αλλά προέρχεται, δεν υπάρχει τώρα. Αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορείς να αλλάξεις πεπιθήσεις και πιστεύω, όχι, έτσι όχι, δεν είναι. Όχι, αλλά... Άρα λοιπόν, ο άξονας είναι ο ίδιος. Μάλιστα. Ο άξονας είναι ο ίδιος. Όσο για τον κύριο Καμίνη, ο κύριος Καμίνης, εντάξει, τα χρόνια που... τα 3 χρόνια αυτά, δεν φάνηκε πουθενά.
δεν τον είδαμε πουθενά, δεν τον ακούσαμε πουθενά. Πιστεύετε ότι δεν έχει κάνει... Δεν είδαμε και αυτό είναι μια πρόκληση από τον κύριο Σπηλιωτόπουλο να μας δείξει ένα, μα ένα και μοναδικό έργο που έγινε στην θητεία του. Δεν τον είδαμε πουθενά, δεν περπάτησε πουθενά και ούτε τον ακούσαμε. Αυτό νομίζω το έχουν δει όλοι οι Αθηναίοι. Πιστεύετε ότι δεν έχει κάνει τίποτα για την Αθήνα ο κύριος Καμής στη θητεία που τελειώνει τώρα? Η πρόκληση του κύριου Σπηλιωτόπουλου είναι να μας δείξει ένα έργο που έχει κάνει. Το μόνο για το οποίο επέρεται είναι τα οικονομικά. Ότι έχει... Παρόλα αυτά, ο κύριος Καμής φέρεται ως φαβορί στις δημοσκοπήσεις. Στην πρώτη θέση, τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά είναι ως φαβορί για ποιο πράγμα όμως? Γιατί? Για την πρωτιά. Εξαιτίας. Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Πώς? Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω. Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι φαβορί. Την τελευταία στιγμή φέρεται εντάξει. Βάσει των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε όλοι. Με ποιες δημοσκοπήσεις όμως? Πρέπει να δούμε. Θεωρείτε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι σωστές? Νομίζω ότι ίσως να είναι μεροληπτικές. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά... Δεν ξέρω, εξαρτάται ναι. Από πού προέρχονται. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει δεν μια. Δεν είναι πάντως κυβέρνηση βλέπω... ο κύριος Καμίνης για να προέρχονται. Ναι, εντάξει, να πείσω αλλά ότι... να σας πω κάτι, κάπου κάποιος ακουμπάει. Δεν είναι ξεκάρφωτος έτσι στις δημοσκοπήσεις. Ναι, κάποιοι τον στηρίζουν. Αυτό όμως έτσι αυτοί που τον στηρίζουν, που λέτε, η κυρία Μπέλου, δεν έχει λογική. Γιατί αν κάποια δημοσκόπηση βγάλει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, θα βγει και ο αντίπαλος να πει το ίδιο. Ότι δεν είναι αξιόπιστο. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε την κάλπη. Εντάξει, αυτό ναι. Θα για περιμένουμε όλους. Την κάλπη για όλους. Εγώ μιλάω βάσει των δημοσκοπήσεων, όχι των δικών μου, των δημοσκοπήσεων που βγαίνουν στην δημοσιότητα που βλέπουμε όλοι. Ότι όσο και λάθος να είναι, εάν θεωρεί κάποιος ότι είναι λάθος, βγάζουν όμως πρωτιά, τον βγάζουν με μεγάλη διαφορά. Ωραία. Μην ξεχνάμε όμως, ότι αν προσθέσουμε τους ψηφοφόρους του κυρίου Κακλαμάνη και του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Μιλάμε διότι... για το δεύτερο γύρο τώρα. Ναι, εντάξει. Και της Χρυσής Αυγής. Και βάσει τη λογική, λέω, όχι ότι έχουν σχέση. Βάσει τη λογική, δεν μπορεί να πάνε οι ψηφοφόροι αυτοί προς την αριστερή πλευρά. Έτσι λέει η λογική. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Σπηλιωτόπουλος με τον κύριο Κακλαμάνη δεν ήταν σε δύο, ας πούμε, αντίθετα.